Το έργο μας είναι ένα μίνι ψηφιακό escape room, στο οποίο δύο detective προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο ενός δολοφονημένου επιστήμονα. Η κυκλική οικονομία παρουσιάζεται κατά την επίδυση των γρίφων και σχετίζεται με τα κίνητρα του δολοφόνου. Το έργο μας είναι χωρισμένο σε σκηνές. Οι περισσότερες σκηνές έχουν περίπου την ίδια λογική εκτός από τις σκηνές με τους γρίφους. Σε κάθε σκηνή έχουμε μία εικόνα στο φόντο και από κάτω ένα κουτί για τους διαλόγους. Κάθε φορά που αλλάζει κεφάλαιο, εμφανίζεται ο χαρακτήρας, ένα κείμενο στο κουτί των διαλόγων, ένα ήχος από εκφωνημένα λόγια και ένα βελάκι. Κάθε χαρακτήρας είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο αντικείμενο που έχει όνομα, εικόνα και χρώμα. Τον χαρακτήρα δηλαδή τον φτιάχνουμε μία φορά και εύκολα τον επαναχρησιμοποιούμε σε πολλά κεφάλαια. Ας πούμε ότι θέλουμε ένα καινούριο κεφάλαιο. Προσθέτουμε το κείμενο, τον ήχο που εκφωνεί το κείμενο και ας πούμε ότι θέλουμε ένα τοπίο Οδυσσέας. Αφού φτιάξουμε το κεφάλαιο, πηγαίνουμε στο brain, που είναι η λογική της σκηνής αυτής και το προσθέτουμε στο κεφάλαιο. Το brain ξέρει πως κάθε φορά που πατάμε το βελάκι παίζει το επόμενο κεφάλαιο. Όταν τελειώσουν όλα τα κεφάλαια και δεν έχει άλλα, του έχουμε ορίσει ποια είναι η επόμενη σκηνή που θα μας πάρει. Αυτή είναι η βασική δομή και μετά απλά αλλάζουν λεπτομέρειες σε κάποιες πίστες. Στην οθόνη αυτή έχουμε κουμπιά με απαντήσεις σε ερωτήσεις. Για κάθε κουμπί του έχουμε ορίσει ποια εικόνα θα εμφανίζεται όταν είναι πατημένο, ποια όταν δεν είναι και ποιο είναι το άλλο κουμπί με το οποίο σχετίζεται. Αν απαντήσουμε ναι σε μια ερώτηση, το όχι πρέπει να γίνει γκρι, ώστε να τονιστεί η απάντησή μας και να είναι πιο κατανοητό στον παίκτη. Επίσης, έχουμε ορίσει έναν αριθμό που αφορά τον κωδικό της ερώτησης στην οποία απαντά το κουμπί αυτό. Και τέλος, μια τιμή αλήθειας. Δηλαδή, αν το κουμπί έχει τιμή true, η απάντηση του παίκτη είναι το ναι. Τις τιμές αλήθειας τις χρειαζόμαστε παρακάτω για να δούμε αν ο παίκτης απάντησε σωστά. Κάθε φορά που κάποιος πατήσει ένα κουμπί, καλεί τη μέθοδος answered που αποθηκεύει. Σε ποια ερώτηση απάντησε και ποια ήταν η απάντηση που έδωσε, ναι ή όχι. Όταν οι απαντήσεις που μας έχει δώσει ο παίκτης είναι 7, όσες και ερωτήσεις, τότε καλούμε τη μέθοδο check answers και κάνουμε τον έλεγχο να δούμε αν έχει απαντήσει σωστά στο γρίφο ή αν κάπου έχει δώσει λάθος απάντηση. Στην check answers, στη σειρά 30, κάνουμε μια επανάληψη για κάθε απάντηση που έχει δώσει ο παίκτης. Στη σειρά 32, παίρνουμε την εκάστοτε απάντηση του παίκτη από τον πίνακα με τις απαντήσεις. Στη σειρά 33, κοιτάμε τον κωδικό της απάντησης για να δούμε με ποια ερώτηση συνδέεται. Αν είναι η απάντηση στην ερώτηση 1 ή στην 2, 3 κτλ, τότε τρέχουμε το πρώτο κομμάτι κώδικα. Αν είναι η απάντηση στην ερώτηση 4 ή 5, τρέχουμε το δεύτερο κομμάτι κώδικα. Το πρώτο κομμάτι κώδικα το τρέχουμε όταν η αναμενόμενη απάντηση είναι false. Εκεί ο παίκτης θα έπρεπε να έχει πατήσει το κουμπί όχι. Αν για παράδειγμα στην ερώτηση 2 ο παίκτης έχει όντως απαντήσει όχι, τότε η μεταβλητή is expected answer έχει τιμή true, αφού είναι αλήθεια ότι απάντησε όχι. Αν ο παίκτης απάντησε ναι, τότε η απάντησή του δεν είναι ίδια με την αναμενόμενη απάντηση. Άρα η μεταβλητή is expected answer θα είναι false. Στο δεύτερο κομμάτι κώδικα, ελέγχουμε τις ερωτήσεις 4 και 5, για τις οποίες η σωστή απάντηση είναι το ναι. Και άρα περιμένουμε παίκτης να έχει απαντήσει true. Η λογική του κώδικα αυτού συνολικά είναι η εξής. Αν έστω και μία απάντηση του παίκτη δεν είναι αναμενόμενη, τότε η μεταβλητή expected answer έγινε false. Και αυτή με τη σειρά της επηρέασε και τη μεταβλητή all answers are correct, η οποία επίσης έγινε false. Αν μία τουλάχιστον απάντηση του χρήστη δεν ταυτίζεται με την αναμενόμενη, τότε του ζητάμε να ξαναπροσπαθήσει. Αν η all answers are correct παραμένει true, επειδή όλες οι is expected answers μεταβλητές ήταν επίσης true, τότε όλες οι απαντήσεις του χρήστη ταυτίζονται με τις αναμενόμενες και άρα έλυσε σωστά το γρίφο και τον αφήνουμε να προχωρήσει.